Καλησπέρα σας. Ήταν ένα παιχνίδι κυπέλλου που και οι δύο ομάδες χρησιμοποίησαν παίχτες τους οποίους ίσως σαν σύνθεση δεν είχαν ξαναπαίξει. Εμείς από τη δική μας πλευρά δώσαμε ευκαιρία σε ορισμένα παιδιά. Είχαμε μια δεκάδα η οποία ποτέ δεν είχε ξαναπαίξει. Ήταν επιλογή μου στο να αφήσω κάποιους ποδοσφαιριστές γιατί οι απαιτήσεις του πρωταθλήματος σε οθούν στο να δώσεις ευκαιρίες στους άλλους παίκτες να παίξουν σε τέτοια παιχνίδια. Ως προς την εικόνα του παιχνιδιού, η Ερμηνεία στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη από εμάς και δικαιούταν ίσως να πετύχει κάποιο τέρμα. Στο δεύτερο ημίχρονο, κάνοντας και ορισμένες αλλαγές, δεν κινδυνεύσαμε από τον αντίπαλο και εκμεταλλευόμενη μια αντεπίθεση, καταφέραμε να πιέσουμε τον αντίπαλο, να κλέψουμε την μπάλα και να πετύχουμε ένα ωραίο γκολ. Για την συνέχεια αυτού του θεσμού έχει μείνει ένα ακόμα παιχνίδι και πλέον στα δικά μας χέρια κρίνεται αν θα βρεθούμε στην επόμενη φάση. Βέβαια, έχουμε ένα παιχνίδι μέσα στη Βέρα που είναι μια ομάδα Super League πάρα πολύ καλή. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε χρόνο να σκεφτούμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει γρήγορα να είμαστε πιο υπεύθυνοι και πιο σοβαροί γιατί έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι τη Δευτέρα και πρέπει γρήγορα το μυαλό μας από αύριο το πρωί να στραφεί προς αυτό το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας που πέτυχαν μια σπουδαία νίκη απέναντι σε μια ομάδα πολύ καλή, σε μια έδρα πολύ δύσκολη, η οποία νομίζω ότι θα δυσκολεύσει πάρα πολύ αντιπάλους που θα πρωταγωνιστήσουν στη Β' Εθνική. Αισθανθήκατε και λίγο τυχερό σήμερα με βάση το πρώτο ημίχρονο και το δεύτερο. Ο Απόλλωνας ουσιαστικά έκανε δύο ολοκληρωμένες τελικές, αλλά στη δεύτερη κατάφερε να βρει την κολλήρωτα με τον Ερίκο, η δεύτερη ήταν με τον Βάρος. Σας είπα ότι στο πρώτο ημίχρονο η Ερμηνεία ήταν καλύτερη από εμάς και δικαιούταν κάποιο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν κινδυνεύσαμε. Σίγουρα η απόδοσή μας, αν κρίνουμε την απόδοση μιας ομάδας, από τη στιγμή που έχουμε μια δεκάδα όπως σας προανέφερα ότι δεν έπαιξε ούτε καν σε φιλικό παιχνίδι, δεν είναι εύκολο να έχει καλή απόδοση. Έχοντας τέτοιο ανεμογενές σύνολο και καταφέροντας να κερδίσεις ένα τέτοιο δύσκολο παιχνίδι, είναι σημαντικό. Ήρθαμε εδώ πέρα να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Για μας το Κύπρο δεν είναι ο πρωταρχικός μας σκοπός. Ήρθαμε να το ευχαριστηθούμε. Δεν ξεκινήσαμε όσο καλά θα έπρεπε. Στο πρώτο μέχρι να δεν ήμασταν αυτοί που ήθελε ο προπονητής μας. Σταθήκαμε και κάπως τυχεροί, όμως στο δεύτερο μήχρονο παρουσιαστήκαμε καλύτεροι και ευτυχήσαμε σε μια φάση με το Βάτσο να πετύχουμε ένα ωραίο γκολ. Τα αφήνουμε αυτό πίσω. Θα δούμε το κύπελλο όταν έρθει το παιχνίδι με τη Βέρεια. Κοιτάμε το παιχνίδι της Καλλιθέας που για μας είναι το πολύ σημαντικό.